100 το 2013, λέω, που μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση. Mm-hmm. Τότε, ναι. λοιπόν, και πάλι υπήρχαν οι αντιδράσεις από την πλευρά των δανειστών, οι οποίοι λέγανε ότι θα μειωθούν τα έσοδα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν τα έσοδα να αυξηθούν. Γιατί ως οικονομολόγος, πρέπει να σας πω, και αν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι, το ξέρουν αυτό πάρα πολύ καλά, όλοι ξέρουμε ότι το ισχυρότερο κίνητρο για φοροδιαφυγή, για φοροαποφυγή, είναι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές. Όσο περισσότερο τους μειώνεις, τόσο λιγότερο κίνητρα υπάρχουν για φοροδιαφυγή. Άρα λοιπόν, δεν σημαίνει ότι με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών θα μειωθούν και τα έσοδα, άρα θα κινδυνεύσουν οι στόχοι για τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η συμφωνία που αυτή τη στιγμή υπάρχει τη σεβόμαστε. Το 2019 θα πιάσουμε το στόχο για το 3,5%, που είναι ένα υψηλές πρωτογενές πλεονάσμα, αλλά θα τον πιάσουμε. Το 2020, εφόσον έχουμε δώσει ένα καλό δείγμα εγγραφής, θα ζητήσουμε τη μείωση των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και είναι κάτι το οποίο θα αποδεχθεί. Μάλιστα. Ναι. Αυτό έχει να κάνει με πολιτικές συμμαχίες. Ναι. Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση γερμανοκρατείται. Εάν είναι, πώς το λέμε στο ποδόσφαιρο, παίζουν 22 και τελικά κερδίζουν οι Γερμανοί, πώς το λέγει ο Λίνεκερ, και εδώ είναι. 11-2-11. Εδώ συμμετέχουν πόσοι στην Ευρωζώνη, πάντα... τελικά αποφασίζουν οι Γερμανοί. Ναι, ναι. Οι Γερμανοί είναι πάντα διστακτικοί στην αλλαγή των συμφωνιών, γιατί θεωρούν ότι αλλάζει η κουλτούρα συνεννόησης. Και αυτό δεν το θέλουν. Ναι. Βέβαια και οι ίδιοι δέχονται κριτική για τα εσωτερικά τους προβλήματα, έτσι. Πιέζονται να αυξήσουν τις δημόσιες επενδύσεις, έτσι. Πιέζονται να μειώσουν τα εμπορικά τους πλεονάσματα, τα οποία παραβιάζουν τη συνθήκη του Μάστριχτ, για να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά βέβαια είναι άλλο πράγμα να παραβιάζει τη συμφωνία η Ελλάδα ή η Λιθουανία, και άλλο πράγμα είναι να παραβιάζει τις συμφωνίες η Γερμανία ή η Γαλλία. Ναι. Και είναι πολύ πιο επιεικής. Τι πολιτικές συμμαχίες τώρα, Τάσο μου, πρέπει να κάνει δηλαδή, η κυβέρνηση με τους Γερμανούς, ας πούμε. Ναι. Όπου μπορεί. Ναι. Και βέβαια οι Γερμανοί, εάν βρεθούν σε ένα καθεστώς πιέσεων και είναι θετικές οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, θα μπορέσουν, δεν θα επιμείνουν σε βαθμό δηλαδή εξοργιστικό, θα αναγκαστούν. Σας θυμίζω το θέμα των συντάξεων. Ναι, ναι. Ναι. Η συμφωνία ήταν να μειωθούν οι συντάξεις. Ναι. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση αποφάσισε να μην τις μειώσει, συνένεσαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τότε, τα τότε κόμματα της αντιπολίτευσης, βρέθηκαν οι Ευρωπαίοι δανειστές προενός τελεσμένου. Μάλιστα. Έτσι, άρα... Να πάω κάτι στην κράκαρα, όπως λέω, Στάσου. Ναι, 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 τόσο. Άρα, μια ανάλογη κατάσταση μπορεί να ευνοήσει την ελληνική οικονομία. Ναι. Ωστόσο, χρειάζεται σοβαρότητα, γιατί το θέμα του πλεονάσματος συνδέεται με το θέμα του χρέους. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Κώστα, θέλω να πάμε και λίγο στη ΔΕΗ μετά, να ρωτήσουμε τον κύριο Καράγλου. Πριν πάμε στην ΔΕΗ, μου επιτρέπεις, επειδή ανέλαβε ο κύριος Καράγλου το χαρτοφυλάκιο του Μακεδονίας Τράκης, σε μια περίοδο που είναι αναγκαστικά στη δημόσια συζήτηση έντονο το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, να μας πει ο κύριος Καράγλου, να τον παρακαλούμε, τι θα κάνει. Θα την τηρήσετε, θα την εφαρμόσετε, θα την βελτιώσετε, θα την αλλάξετε. Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Κοιτάξτε, εμείς και προεκλογικά, κύριε Παπαχλημίτζου, είχαμε ξεκαθαρίσει σε όλους τους Έλληνες πολίτες και ειδικά στους Μακεδόνες, γιατί αυτό το βρίσκαμε συνέχεια και προεκλογικά. Σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις που κάναμε, υπήρχε το ζήτημα αυτό. Ήταν το πρώτο στο θέμα που ενδιαφέρει τους Μακεδόνες. Ήταν το τι θα γίνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν κοροϊδέψαμε ποτέ κανέναν, δεν είπαμε ψέματα σε κανέναν, είπαμε την αλήθεια. Η Συμφωνία των Πρεσπών, κακώς, κάκιστα, αλλά είναι μια διεθνή συμφωνία η οποία δεν καταργείται μονομερώς. Mm. Αυτό που είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε και θα το κάνουμε θα είναι με αφορμή τη διαδικασία και την επιθυμία του κρατηδίου των Σκοπίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμα που έχουμε ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα του βέτο της αρνησικής κυρίας, έτσι ώστε να μπλοκάρουμε την όποια διαδικασία την ενταξιακή του κρατηδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν καθίσει να συζητήσει μαζί μας και δεν αναθεωρήσουμε και δεν απαλύνουμε συγκεκριμένα σημεία της συμφωνίας. Ποια είναι τα συγκεκριμένα σημεία που θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να επαναδιαπραγματευτούν? Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία μας πληγώνουν. Εμένα προσωπικά δηλαδή με πληγώνει πάρα πολύ και το θέμα του ονόματος. Είναι για μένα κάτι το οποίο έτσι με ξεπερνάει. Πραγματικά είναι ναι, πάρα αλλά πολύ. Αλλά τι θα αλλάξει δηλαδή? Ποιο ονόματο, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Τη χώρα. Να σας πω όμως κάτι. Εκτός από αυτό υπάρχουν και μια σειρά άλλων ζητημάτων. Για το όνομα της γειτονικής χώρας, λέτε, λέει ο Τάσος Παπάς. Για το όνομα της γειτονικής χώρας μιλάτε, ότι αυτό σας ενοχλεί και δεν το θέλετε? Εμένα και τους Μακεδόνες, ναι, το θέμα του ονόματος είναι κάτι το οποίο μας ενοχλεί πάρα πολύ. Αυτό δεν αλλάζει όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι βασικό στοιχείο της συμφωνίας. Όταν έχει μια διαπραγμάτευση,
Όχι, καταρχάς αυτή ήταν η διένεξη. Τώρα το τι θα αλλάξει. Δεν είχε κάτι άλλο. Αυτό που μπορεί να, αυτό όμως που μπορούμε να συζητήσουμε και να αλλάξει είναι για παράδειγμα το θέμα της εθνότητας. Είναι δυνατόν εκεί που 7 πρώην πρωθυπουργοί έχουν πει όχι και δεν δέχονται ότι υπάρχει μακεδονική εθνότητα να βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοντζιάς ανιστόρητη εντελώς και να δέχονται ότι υπάρχει μια άλλη εθνότητα που λέγεται μακεδονική. Μα συγγνώμη, κύριε Καράογλου, πώς θα υπάρξει βορειομακεδονικό κράτος αν δεν προηγηθεί βορειομακεδονικό έθνος. Συγγνώμη τώρα δηλαδή. Δεν υπάρχει όμως, κύριε Λατζά, βορειομακεδονικό έθνος. Υπάρχει μακεδονικό έθνος και το αυτό δεν το ξέρετε. Αν το διαβάσει η συμφωνία, δεν μιλάει για βορειομακεδονικό έθνος, μιλάει για μακεδονικό έθνος. Κύριε Καράγουλου, όπως μιλάει και για μακεδονική γλώσσα. Δεν μιλάει για βορειομακεδονική γλώσσα. Αυτό που λέτε είναι ο πυρήνας της συμφωνίας. Αυτό για να αλλάξει πρέπει να συμφωνήσουν και τα δύο μέρη. Και δεν νομίζω ότι το άλλο μέρος θα συμφωνήσει να απαλωτριώσει αυτό που έχει πετύχει. Και εμείς έχουμε πετύχει άλλα πράγματα, βέβαια. Κύριε Παπά, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί η συμφωνία των Πρεσπών δυστυχώς δημιουργεί κάποια τετελεσμένα. Και έχει δώσει κάποια δικαιώματα που δεν θα έπρεπε να τα έχει απέναντι πλευρά. Κάποια από τα τετελεσμένα είναι, για παράδειγμα, ότι το κρατήδιο εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε σήμερα εμείς να έρθουμε, δεν είμαστε σοβαροί, αν πούμε ότι να κινήσει η διαδικασία να φύγει από το ΝΑΤΟ. Έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Ναι, μπορούμε όμως άλλα ζητήματα να τα δούμε. Μπορούμε να δούμε το θέμα της εθνότητας, μπορούμε να δούμε το θέμα της γλώσσας. Κύριε Υπουργέ, αναφέρεστε απαξιωτικά σε μια γειτονική χώρα, την αποκαλείτε κρατήδιο. Δηλαδή το Λουξεμβούργο το λέτε κρατήδιο, την Κύπρο το λέτε κρατήδιο. Με την έννοια του μικρού. Η Κύπρος μικρή είναι, δεν τη λέει κανείς κρατήδιο. Δεν τολμάει να την πει κανείς. Αν λοιπόν σας ενοχλεί αυτό, να την πω λοιπόν το κράτος των Σκοπίων. Δεν υπάρχει κράτος Σκοπίων, κύριε Καράγλου. Είναι η Βόρεια Μακεδονία. Πέστε κύριε Καράγλου, για διπλωματικούς λόγους σας το λέω. Χώρα. Εγώ το λέω για διπλωματικούς λόγους, δεν το λέω. Εντάξει. Ωραία. Εγώ την αποκαλώ όπως λέει η καρδιά μου και έτσι θα την αποκαλώ. Για μένα, ναι, αλλά είστε μέλος μιας κυβέρνησης. Δεν είστε ένας απλός βουλευτής. Είστε μέλος μιας κυβέρνησης. Και υποχρεωτικά θα έρθετε σε επαφή με αυτή τη χώρα. Στα διεθνή φόρα είστε σε ευρωπαϊκές διαδικασίες. Δεν μπορεί να αποκαλείτε τον συνάδελφό σας, τον ομόλογό σας της Βόρειας Μακεδονίας. Ξέρω εγώ πώς θα τον αποκαλείτε. Δεν ξέρω. Κύριε Παπά, να σας θυμίσω ότι όταν υπογραφόταν η συμφωνία, ο πρωθυπουργός του κράτους των Σκοπίων, λοιπόν, ο κύριος Ζάεφ, και ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Δημητρόφ, δεν μιλούσαν για δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Δηλαδή, παρέβησαν από την πρώτη στιγμή της υπογραφής συμφωνία και μιλούσαν για δημοκρατία της Μακεδονίας. Δεν είχε περάσει ακόμα από τη Βουλή. Όταν πριν από δύο μήνες πήγαν στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού. Ωραία. Όταν πριν από δύο μήνες πήγαν στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο Βερολίνο και χρησιμοποιούσαν τον τίτλο Δημοκρατία της Μακεδονίας, δεν είχε περάσει όλα αυτά. Έγινε η σχετική παρατήρηση και αυτά θα υπάρχουν. Μην έχετε καμιά αμφιβολία. Είναι μια συμφωνία που δεν είναι εύκολη. Ακριβώς. Καλά λέει ο Μάνος. Όπως μα φαίνεται και από εδώ. Να υπάρχουν και από εκεί, θα υπάρχουν και από εδώ. Να μιλήσουμε για τα μελούμενα. Εμείς λέτε δηλαδή να σεβόμαστε πλήρως τη συμφωνία, ενώ η απέναντι πλευρά να χρησιμοποιεί κατά το όνομα που θέλει και ό,τι ακριβώς θέλει. Αυτό μου λέτε τώρα. Κοίταξε, συγγνώμη, κύριε Καράγκολο, συγγνώμη που επιμένω σε αυτό. Εάν πιστεύετε ότι αυτή η συμφωνία, ο αρχηγός σας και σημερινός πρωθυπουργός είπε ότι ήταν εθνικός επιζήμια. Κάποια στελέχη της κόμματός σας την είπανε προδοτική συμφωνία. Και που είναι σε περίοπτες θέσεις το κόμμα. Δεν λέω ότι είναι απλοί βουλευτές ή απλά στελέχη. Εάν μια συμφωνία είναι προδοτική, δεν υπάρχει συνέχεια του κράτους. Καταργείται αν είναι προδοτική συμφωνία. Ή προσπαθείτε να την καταργήσετε. Εγώ ήμουν από αυτούς, κύριε Παπά, που ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή μίλησα ότι είναι μια εθνικά επιζήμια συμφωνία. Μια συμφωνία η οποία είναι ετεροβαρής, η οποία είναι λεόντιο σε βάρος της χώρας. Δεν μίλησα γιατί δεν μου άρεσε να χρησιμοποιώ βαρύς χαρακτηρισμούς. Εσείς δεν το είπατε, το είπαν άλλοι. Αυτά άλλοι τα λέγαν. Αυτό άλλοι τα λέγαν, όχι εγώ. Έτσι, από εκεί πέρα σας είπα ότι είμαι Μακεδόνας, γέννημα θρέμα, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία. Γι' αυτό το λόγο θα μου επιτρέψετε, αν θέλετε να έχω μια πιο σκληρή φρασιολογία, να την έχω. Όχι, δεν θέλω σκληρή φρασιολογία. Θέλω μια απάντηση στο ερώτημα. Εσείς πιστεύετε ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική? Γιατί το προτάσει και λέει πρώτα ότι είναι Μακεδόνας, κύριε Καράγκο. Δεν άκουσα, τίποτε. Είναι αυτό είναι δεδομένο, κύριε Παπά, δεν το αντιλαμβάνεστε. Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Αυτό πιστεύετε εσείς? Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, ακριβώς. Ναι, βεβαίως. Ξέρετε κάτι, αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την άποψη που έχει η ελληνική διπλωματία ανεξαρτήτως κυβέρνησης εδώ και 20-25 χρόνια τουλάχιστον. Ποια είναι δηλαδή η άποψη, κύριε Λατζά, ότι η Μακεδονία είναι γεωγραφικός χώρος? Είναι γεωγραφικός χώρος που έχει φιλοξενήσει στο πέρασμα της ιστορίας δεκάδες λαούς, ότι εκτείνεται σε τρεις κρατικές οντότητες, την Ελλάδα με το μεγαλύτερο μέρος της, ένα κομμάτι στη Βουλγαρία και ένα κομμάτι πλέον στη Βόρεια Μακεδονία. Και ένα μικρό στην Αλβανία. Και ένα μικρό, πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, στην Αλβανία. Αυτό.
Και ότι δεν υπάρχει. Η πλειοψηφία στην Αλβανία, όχι κύριε Αλατζά, δεν υπάρχει. Αλλά η πλειοψηφία του χώρου, του ιστορικού χώρου του. Ναι, λέω ότι η πλειοψηφία του γεωγραφικού χώρου, του γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας, ανήκει στην Ελλάδα. Σωστό. Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι το οποίο είναι στη Βουλγαρία και ένα λίγο μεγαλύτερο κομμάτι που είναι στο κράτος. Άρα δεν είναι μία και ελληνική λοιπόν γεωγραφικά η Μακεδονία, αυτό λέω. Ιστορικά η Μακεδονία ήταν μία και ήταν ελληνική. Τώρα εκ των πραγμάτων έχει χωρίσει σε τρία κράτη. Έχει χωρίσει σε τρία κράτη. Αυτό είναι κάτι το δεδομένο. Δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε. Ούτε είναι από τους οπαδούς του στα όπλα να πάρουμε τα Σκόπια. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ζούμε σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατική Ευρώπη που θα πρέπει σε μια δημοκρατική Ευρώπη η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζει διαφορετικά τα προβλήματα. Μάλιστα. Και προφανώς ήθελε να υπάρξει συμφωνία και προφανώς ήθελε να βρεθεί λύση με το κράτος των Σκοπίων λοιπόν. Αλλά από εκεί πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τα δώσουμε όλα για να βρεθεί μια συμφωνία. Η λογική δηλαδή του ότι τα δίνω όλα για να πάρω τι, τελικά εμένα δεν με έπεισε. Αν κερδίζαμε έστω και κάτι, θα έλεγα να το συζητήσουμε. Αλλά αν μου πει κανείς, αν με πείσει ότι κάτι κέρδισε η χώρα μας από αυτή την ετεροβαρή συμφωνία, τότε να είμαι κι εγώ μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς πάμε.